Σας παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Και τώρα πέστε μου, γιατί τέτοια ώρα που είναι ώρα που πρέπει να είστε στη δουλειά σας, είστε εδώ. Τι κάνετε εδώ που κάθεστε? Τα καμάκια! Τα καμάκια! Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι προσφέρετε συντροφιά στις τουρίστριες? Και συντροφιά και ό,τι άλλο εξήγηση γουστάρει. Δεν κάνει τώρα να τα λέμε στην τηλεόραση. Κάνουμε και πολύ ωραίο stream. Και για τώρα να πούμε, έχουμε βγάλει και το πρώτο όνομα. Τώρα θέλω να μου πείτε με τι τρόπο πλησιάζετε τις τουρίστριες, ε? Ένα ωραία παιδιά είμαστε. Πέφτουμε από δίπλα. Τι γελάτε. Είμαι γερμανικό, αν θέλεις να μάθεις πώς πλησιάζουμε τις τουρίστριες, γύρισε να δεις το φίλο μας. Αυτός είναι ο Στάθης, το αρχικαμάκι του νησού. What do you want? Μα να την πάρεις έτσι! Ναι, φάγε το unisex, τι να κάνω? Άστα τώρα αυτά και να μιλήσει στην τηλεόραση! Δεν είμαι για τηλεόραση εγώ έτσι όπως έγινα τώρα, τι λέει μωρέ! Τι γίνατε κύριε, τι γίνατε! Τυρέψαμε κύριε από την πολλή δουλειά! Τι, γιατί δεν ξεκουράζεστε λίγο? Δεν μας αφήνουν οι τουρίστρες, γιατί νομίζετε ότι ήρθαν αυτές εδώ για τα αγάλματα και την Ακρόπολη, για άλλο πράγμα ήρθανε? Για ποιο ήρθαν? Για το τέτοιο! Ποιο τέτοιο? Για το έτσι! Ποιο έτσι? Για το αλλιώτικο! Ποιο αλλιώτικο? Το εργαλείο, ντε! Μα ποιο εργαλείο? Αυτό που ανοίγουν τις κονσέρβες! Τι θέλεις να το δείξω τώρα? Όχι κύριε, στην τηλεόραση δεν δείχνουμε τέτοια πράγματα. Πώς δεν δείχνετε τώρα, πώς δεν δείχνετε? Κάθε Σαββάτο βράδυ δείχνετε κουφάλες. Και που είσαι? Τι πράγμα? Πολύ ηλεκτρονικό. Ποιο? Το εργαλείο που λέγαμε. Πατάς το ένα κουμπί, δουλεύεις το έτσι. Πατάς το άλλο, δουλεύεις το αλλιώς. Πατάς το πέμπτο, άσε. Πόσα κουμπιά έχεις? Το δικό μου δουλεύει με 12 προγράμματα. Μέχρι και στέγνομα κάνει. Πλυντήριο είναι. Μάλιστα, πλυντήριο. Τι πλυντήριο? Πίτσος. Πίτσος. Αλλά πρόσεξε, το οποίο όχι με γιώτα, αλλά με όμικρον ύψιλον. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνεννοείστε με τις τουρίστριες, έτσι? Ξέρετε κάποιες ξένες γλώσσες? Πώς δεν ξέρουμε, άμα δεν ξέραμε ξένες γλώσσες πώς θα συνεννοούμε θα? Πολύ ωραία. Για πείτε μου τώρα από γράμματα πώς θα πάμε. Καλά. Εσείς δηλαδή τι γράμματα ξέρετε? Εγώ είμαι τελειόφυτος. Τελειόφυτος? Μάλιστα. Της νομικής? Όχι, του δημοτικού. Δεν τα έπαιρνες φαίνεται τα γράμματα, ε? Τα γράμματα δεν τα έπαιρνα, αλλά έπαιρνα τις δασκάλες. Ωραία. Για πες μου όμως τώρα, εσύ πώς μορφώνεσαι τώρα, προσπαθείς, τι διαβάζεις? Πώς δεν μορφώνουμε, διαβάζω Ταρζάν, Μίκι Μάους, Άρλεκιν, Τσόντα. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που διαβάζετε, το Σολωμό ούτε που τον ξέρετε. Το Σολωμό δεν ξέρουμε, τρελός είσαι? Α, τον ξέρετε? Α, ναι, αλλά όχι τον καπνιστό, το φρέσκο. Για πείτε μου τώρα, έχετε κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις? Εσένα ποιες αρέσουν? Εμένα μου αρέσουν οι Νταρντάνες. Έριξα μία προχθές ένα και 90 ρε αδερφάκι μου. Α, και εγώ έριξα μία προχθές μία ψηλή σαν το Μητσοτάκι. Πολύ ωραία. Για πες μου, ξέρεις πόσο ψηλός είναι ο Μητσοτάκης? Δεν θα είναι τρεις τσάτους και κάτι. Μόνο που όταν σας ρώτησα νωρίτερα αν έχετε κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις, εννοούσα τις εθνικότητες. Εμένα οι Γερμανίδες. Ας αρέσουν οι Γερμανίδες. Άντε ρε, κρύες είναι. Εγώ παντού τις Γαλλίδες, κύριε. Αυτός είναι πραγματικός. Τις Γαλλίδες. Για πες μου, εσένα πώς σε λένε? Νίκο με λένε. Νίκο, για πες μου, Νίκο, ποιες αρέσουν? Εδώ θα έρθει και συζήτηση. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από τις Σουηδέζες. Οι Σουηδέζες. Έτσι δεν είναι? Νίκο, αρέσουν οι Σουηδέζες. Για πάμε παρακάτω, εσένα πώς σε λένε? Εμένα Κώστα. Κώστα. Ναι. Για πες μου Κώστα, ποιες αρέσουν? Οι Αμερικανίδες. Οι Αμερικάνες. Ναι. Πες μου εσένα, ποιες αρέσουν? Εμένα οι Ιταλίδες φυσικά. Οι Ιταλίδες. Ποιος είναι αυτός? Για πες μου και εσύ, ποιες αρέσουν? Οι Τουρκάλες. Πολύ ωραία. Για πες μου εσύ, ποιες αρέσουν? Εμένα μου αρέσουν οι Ολλανδέζες. Οι Ολλανδέζες? Έχουν τα ωραιότερα στήθια. Σε αυτό έχει δίκιο, γιατί έτσι και τα ζουλίκης βγάζει να πούμε 10 κουτιά γάλα νουνού. Εντάξει παιδιά, από ό,τι κατάλαβα όμως οι ντόπιες τελικά δεν αρέσουν σε κανέναν σας, ε? Ίδιο είναι το ντόπιο, ίδιο είναι το ξένο. Το ξένο φυσάει, άλλο πράγμα. Ναι παιδί μου, ευρωπαϊκό πράγμα, με άλλες προδιαγραφές, κατάλαβες. Εντάξει παιδιά, αλλά οι ντόπιες, οι γνωστές σας, οι αδερφές σας, τι κάνουν? Αυτές είναι σπίτι. Σπίτι! Εντάξει, αλλά έτσι όπως πηγαίνετε εσείς με τις ξένες, αύριο μεθαύριο είναι πολύ φυσιολογικό να πάνε και εκείνες με τους ξένες. Τι λέτε τώρα, η δική μου αδελφή θα πάει με ξένα, στο διάλογο, μην λέτε τώρα.